Μάλιστα. Βλέπουμε. Ο φίλος μου εδώ πέρα, αυτός ο χαρακτήρας, βλέπει μόνο σέπια. Βλέπουμε ότι αυτό το μάνερ. Μπήκα στο dungeon με 13 gold. Δεν ξέρω. Δεν μ' ακούσε για καλό αυτό. Δεν πρόλαβα ούτε να ρίξω το κόκαλο. Αου. Αυτός πρόλαβα όμως. Και μου την έχωσα. Την εντύπωση του όντως το game έχει δυσκολέψει πολύ νωρίς για να αλλάξω περιοχή. Άλλο ένα hit και ξαπλά. Τουλάχιστον τώρα βλέπω χρώματα. Λοιπόν, λέω να το πάρω πιο γρήγορα το game. Μην καθυστερώ με λεπτομέρειες. Πάμε να κάνουμε λίγο progress. Και η πρώτη μαλακία, ακόμα τα μπήκα στο dungeon. Εντάξει, δεν είναι 10 μόνο manpower. Manpower λέω. Manpower. Take no damage. Κάτι μου λέει ότι πάω damage. Όχι, ήμουν τόσο κοντά. Μαλακία. Παραλίγο θα έπαινα το chest. Τι έχουμε εδώ. Γέμισα HP και mana. Πού δεν έχω πάει. Στα δεξιά. Γιατί δεν βαράγανε. Οχ. Σωστή κίνηση πάντως. Δεν μπορώ να φτάσω εκεί πέρα. Νομίζω χρειάζομαι triple jump, αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Νομίζω πως υπάρχει.
Και ένα blueprint. Night Bracers. Καλό. Λοιπόν, νομίζω αυτή τη φορά 240 HP. Νομίζω πως τον έχω. Πρέπει να έχω άνετα τον boss αυτή τη φορά. Θέλω και πάλι να ακολουθήσω το pattern. Μέχρι στιγμής δεν τα πάω και τόσο καλά. Ακόμα χειρότερα και από την άλλη φορά, θα έλεγα. Άλλο ένα χι και θα ξαπλώσει. Critical, πάμε λίγο. Έλα. Να τα σκατώσω. Θα τα σκατώσω, γαμώ την πουτάνα μου. Ναι. Την επόμενη ρε, πούστη. Ανεβάσω damage. Και HP. Μια χαρά, έμεινα μόνο με 16 gold. Θα κάτσω να τις φάω, sorry. Πάρα πολύ καλό damage. Και την ανέβηκε. Λογικό. Φτάσαμε από τώρα στο boss, ό,τι φαίνεται. Το αλλάζουμε περιοχή. Ας κοιτάξω λίγο γύρω. Είναι νωρίς ακόμα έτσι τελειώσει. Νομίζω μπορώ να βγάλω παραπάνω από έβαλα. Ίσως τελικά να ήταν καλύτερη ιδέα να μπαίνω κατευθείαν στον boss. Νομίζω πως ο χαρακτήρας έχει αρκετά damage έτσι τελειώσει. Αλλά και αρκετό HP από το σημείο. Θα μπορούσα να κάνω βέβαια είναι να κλειδώσω το συγκεκριμένο dungeon με τον architect. Λοιπόν, το boss είναι μόνο... είναι στην ευθεία μας εδώ. Νομίζω πως θα κλειδώσω το επόμενο dungeon και να πάω κατευθείαν στο boss. Κατευθυνόμενα. Δεν το έχω ξανασυναντήσει αυτά. Guard Box 2000. Λοιπόν, θα πάρω αυτό. Θα χαλάσω. Βασικά να δω τι HP έχει ο τύπος. Έχει λίγο HP.
μπορώ να πάρω. Είναι κακό. Καθόλου κακό. Μπορώ να πάρω και κάτι ακόμα. Magic δεν με ενδιαφέρει για την ώρα. Θα ανεβάσω λίγο HP και θα κλειδώσω και το dungeon όπως είπα. Το dungeon έχει κλειδώσει για τον επόμενο μόνο ένα γύρο βασικά. Και ναι, είναι το ίδιο, έχουμε και το χάρτη ακόμα. Μπορούμε να δούμε κανονικά δηλαδή, το πριν. Και έχω φύγει κατευθείαν για τον boss. Δούμε πόσο τυχερός θα είμαι αυτή τη φορά. Δεν θα καθυστερήσω καθόλου. Α, είναι και τα τσέστα ανοιχτά. Βγάζει νόημα, αλήθεια. Στο επόμενο δωμάτιο είναι το boss. Και πάμε να τους σπάσουμε τα μούτρα. Πάρτα. Νομίζω ότι διάλεξα το πιο σωστό weapon για το boss fight. Ω, τι έχει γαμίσει, α. Και έχω αρκετό mana. Ή τουλάχιστον 3 ακόμα. Και μπορώ να το χτυπάω και σε κινούμε. Ενώ κανονικά δεν θα μπορέσω να τον βαρέσω. Ναι, είναι νεκρός πιστεύω. Απλά δεν το ξέρει. Boom. Gold. Για να δούμε πόσο είναι σύνολο. Αχ. Να είχαμε. Μπορούσα να μαζέψω και άλλα 500. Α, και έχουμε Magic Damage συν 1, Armor Increased συν 2 και Strength Increased από 1. Μια χαρά. Και αυτή η πόρτα έχει κλειδώσει για πάντα από ό,τι ξέρω. Δεν μπορούμε να ξαναπολεμήσουμε τον boss, δηλαδή. Ή ίσως να μπορούμε, απλά δεν θα έχει κάποιο reward στο τέλος, όπως τώρα. Πολύ πιο δύσκολη ηχθρή εδώ πέρα, στο δάσος. Έχουμε δρόμο για εκεί ακόμα, δηλαδή. Για 100. Πολύ καλό, αλλά όχι αρκετό για το χάρο. Λίτς. Θα ανεβάσω damage. Ίσως και critical. Critical chance έχω 4%, πήγε στο 6%, δεν είναι καθόλου κακό. Και έμεινα με 3 gold. Ωραία, και τώρα το dungeon είναι καινούριο ξανά. Βλέπουμε ότι έχω πάρει το πρώτο έμπλεμα, ας πούμε. Και λογικά θέλουμε άλλα 3 από κάθε περιοχή, από το δάσος, στις κατακόμβες κλπ. Για να ανοίξει η πόρτα για το τελευταίο boss. Φαντάζομαι είναι το τελευταίο boss εκεί. Δεν έχω πάει ποτέ. Θα το δούμε όμως. Critical. Ήδη έχουμε ένα critical. Το critical chance δηλαδή κάνει δουλειά.
να το σκοτώσω ξανά εδώ. Και αυτό δεν μπορεί να με σκοτώσει, νομίζω. Αν είναι αρκετά κοντά στο τοίχο. Ναι, περνάνε όταν είναι αρκετά κοντά στο τοίχο. Οι μπάλες. Οι πυρόμπαλες. Κακή ιδέα. Πολύ HP. Ακόμα όμως. Το λένε εμείς για να ανοίξει το chest, δεν μπορούμε να το κάνουμε με αυτό το weapon. Νομίζω αν είχα το τρεπάνι θα μπορούσα. Ouch. Αντέχει όμως αυτός από ξύλο. Έχουμε εδώ άγαλμα, το οποίο will you pray for assistance, τι εννοείται? Hedgehog scares. Το Sonic εννοεί. Το εικονιδιάκι θυμίζει λίγο Sonic, αλλά τι κάνει αυτό. Αν είχαμε και νάνο, βασικά μπορεί να περάσει, δεν μπορεί να περάσει αυτός. No jumping. Υπάρχει chest εδώ? Ναι, υπάρχει chest κάτω. No jumping. Ok. Και μόλις τη... Ναι, no jumping δεν γίνεται. Πάει το chest. Πρέπει και καλά να βρω το δρόμο. Να πέσω δηλαδή... Εδώ. Πώς θα μπορούσα να το ξέρω όμως. Τυχερό παιχνίδι. Λογικά. Εδώ αδιέξοδος, πάμε πίσω. Squire chest plate. Κάποια μαλακία θα είναι αυτό δηλαδή. Δεν θα δούμε. Night cape, κι άλλο cape. Για να δούμε. Φυσικά. Ναι, πρέπει να αρχίσω να χρησιμοποιώ το dash. Είναι πολύ χρήσιμο skill. Πρέπει να το συνηθίσω. Πρώτα βέβαια. Δεν είπα καθόλου άσχημα. Τι ήταν αυτό? Πρέπει να είναι trade του χαρακτήρα. Τον τρώει damage, αλλά γιατί τώρα? Ίσως να έχει κάποιο chance.
1151, ελπίζω να μπορέσω να μαζέψω 1700 κάπου. Κοντά για το δεύτερο upgrade. 20% από το χάρο λιγότερο. Θα κρατάω 20%. Κάθε φορά που μπαίνω δηλαδή, μια χαρά. Δεν είναι κάπου καθόλου. Λοιπόν, δεξιά. Κι άλλο assistance. Δεν το χρησιμοποιείς αυτό. Οπ. Ναι, χάλασα το Kidr Sobol. Ο Kidr είναι το boss που σκότωσα πριν λίγο, νομίζω, το μάτι. Μάλιστα. Το χρησιμοποιήσω όταν χρειαστεί όμως. Να, το boss. Το πρώτο boss, το δωμάτιο του πρώτου boss. Δεν μπορούμε να ξαναμπούμε. Είμαι κοντά για τα 1700 όμως. Είναι επικίνδυνο το δωμάτιο, θα προσπαθήσω. Αυτό κι αν είναι επικίνδυνο. Βασικά, πόσο άντρας είμαι, για να δω. Θα την βγάλω από εδώ μέσα. Τελείωσε και το μάνα, ρε γαμώ το. Οπ, και κοτόπουλο, το βγάλαμε το δωμάτιο. Μια χαρά, αφού βγάλαμε αυτό το δωμάτιο. Ναι, δεν έχω ξεκλειδώσει το δεύτερο. Έχω κάνει και το δεύτερο upgrade για το χαρά. Κατέχει πολύ ξύλο αυτό σε λίγα. Γαμώ. Θα πω κάτω και δεξιά. Σε χαμερό μάτι, γιατί δεν είναι αυτά τα μάτια, χτυπάνε. Γιατί μπορούν να σε βαρέσουν μέσα από τείχο φυσικά. Πατώματα, τα πάντα όλα. Και εδώ πέρα πρέπει να αλλάζουμε περιοχή. Καλύτερα να πάω να ψάξω και το υπόλοιπο μέρος πρώτα. Λάθος μεριά, αριστερά και πάνω. Αριστερά, πάνω και δεξιά. Μάνα πάλι, γαμώτο. Άλλες δύο, άλλη μία. Έτσι, πάει αυτός. Νομίζω. Δύσκολα τα πράγματα εδώ. Και GG.